Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Κουζής Λουκάς και είμαι πολύ χαρούμενος μετά από τόσα χρόνια να μπορώ να ξαναγυρίσω στη ΣΕΜΦΕΣΤΟ και εικονικά μέσα από αυτό το βίντεο και να μιλάω μπροστά σας, άνθρωποι που σε λίγο θα είστε απόφοιτοι αυτής της σχολής. Εγώ προσωπικά με το που τελείωσα το ΣΕΜΦΕ, βασικά ήταν τελείως αναπάντεχο, το τελείωσα στα 5 χρόνια και δεν το περίμενα. Οπότε έχασα ένα χρόνο εκεί πέρα γιατί απλά έβλεπα ταινίες, μιας και δεν είχα κάνει απλά ή σε κανένα μάστερ. Αλλά φυσικά τον επόμενο χρόνο πήγα και έκανα ένα μάστερ στο Πανεπιστήμιο του Southampton, μικροηλεκτρονικά, που ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε από πάρα πολύ μικρός, από σχεδόν από το γυμνάσιο έκανα πλακέτες. Και μετά συνέχισα αυτό το passion μου στην ARM, δούλευα και έφτιαχνα ολοκληρωμένα κυκλώματα για 3 χρόνια, Senior Modeling Engineer λεγόταν η θέση, και αμέσως μετά, εκεί ήταν γύρω στο 2008, τα πράγματα πήγαιναν κάπως περίεργα στην Αγγλία. Υπήρχε το πρώτο recession, μία ύφεση τρικούβερτη, και κάπου εκεί πήρα το αεροπλάνο, πήγα στην Πολωνία και άρχισα να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ουσιαστικά έβγαζα τα λεφτά για να πληρώσω το νίκη και ταυτόχρονα έκανα ό,τι δουλειές μπορούσε να κάνει κανείς online. Έκανα online marketing, έκανα web προφανώς, έγραφα software. Πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ software. Αμέσως μετά μετά από 2 χρόνια πήγα στη Βουδαπέστη, έμεινα εκεί άλλον 1,5 χρόνο, ωραίες εποχές, πάλι στο ίδιο επάγγελμα. Μετά πήγα και 3 μήνες στη Σεβίλη και εκεί πράγματι πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Και φυσικά στο τέλος αυτής της ιστορίας είχα μείνει όχι απλά πανί με πανί, αλλά ακόμα και με κάποια σημαντικά θα έλεγα debts. Και γύρισα στο Λονδίνο και βρήκα μια δουλειά εδώ στην Bloomberg. Δόξα Θεώ, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Senior Software Engineer, γράφω κώδικα, ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο C++, Python και κάποια Java, αλλά σε γενικές γραμμές language agnostic, δεν μας νοιάζει ακριβώς ποια είναι η γλώσσα. Low latency εφαρμογές, για παράδειγμα πότε κάνουν cross 2 δείκτες χρηματιστηρίων, πρέπει μέσα σε μερικά millisecond να έχουμε βγάλει κάποια ειδοποίηση προς τους πελάτες, ή ταυτόχρονα αυτό το οποίο κάνω τώρα είναι πιο εξειδικευμένο στα news. Οπότε με το που έρχονται τα νέα από 10.000 κανάλια, έχουμε ένα pipeline, αναλύουμε τα news που έρχονται με διάφορους NLP αλγορίθμους, προσπαθούμε να δούμε αν είναι θετικά, αρνητικά, για ποιες εταιρείες μιλάνε και προσπαθούμε να διανύουμε τα νέα στους πελάτες στους οποίους τους αφορούν. Πιστεύω ότι βγαίνοντας από τη σχολή του ΣΕΜΦΕ, όλοι εσείς, χωρίς κάποιο μεταπτυχιακό ή οτιδήποτε, είστε ένα πράγμα που λέγεται Data Science. Και είναι ένας τίτλος ο οποίος έχει χαρακτηριστεί εδώ από το HBR με ένα κλασικό πλέον άρθρο ως The Sexiest Job of the 21st Century. Και το point είναι ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει στατιστική περισσότερο από κάθε προγραμματιστή και καλύτερο προγραμματισμό από κάποιον statistician. Και νομίζω ότι αυτό περιγράφει αρκετά καλά ένα απόφοιτο του ΣΕΜΦΕ. Και όταν μιλάμε στατιστικά, αυτή τη στιγμή έμφαση δίνεται πάρα πολύ στα Bayesian πράγματα, να μπορείς να ξέρεις τα μαθηματικά από πίσω τους λίγο, που τι είναι σε σχέση με αυτά που κάνουμε, ειδικά στα πρώτα έτη, δεν νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Αν μπορείς να κάνεις λίγο Monte Carlo Simulation, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά, έτσι, για να ξεκινήσει κανείς. Και φυσικά αυτό είναι τώρα, αλλά ξέρω ότι μετά από 10 χρόνια θα υπάρχει πιθανότητα κάποιο άλλο buzzword. Και σε αυτό θα μπορώ να πω ότι η απόφοιτη του ΣΕΜΦΕ από την πρώτη κιόλας γενιά ήταν κατάλληλη για αυτή τη δουλειά. Γιατί τα core μαθήματα που έχουμε, μαθηματικά, φυσική, κάποια μηχανική, έτσι, και κάποιους υπολογιστές, πραγματικά θα χρειαστούν για τα επόμενα 50-100 χρόνια σε ό,τι και αν θέλεις να κάνεις. Αυτό το οποίο βέβαια θα πρέπει να προσέξει κανείς από τη σχολή μας είναι προφανώς ότι οι υπολογιστές που μαθαίνουμε ίσως να μην είναι και τόσο αρκετοί και φυσικά έχετε χρόνο ως φοιτητές, περισσότερο από ό,τι αργότερα, πιστέψτε με, να τον αφιερώσετε στο να μάθετε λίγο καλύτερο προγραμματισμό σε κάποια πράγματα και ίσως προσπαθήσετε να μάθετε τα πιο δύσκολα πράγματα, όχι μόνο το πιο εύκολο πράγμα που κάνει τη δουλειά τώρα, αλλά μπορείτε να μάθετε C, C++, σίγουρα θα το μετανιώσετε αργότερα. Java, η Scala είναι πολύ ωραία γλώσσα επίσης. Προσπαθήστε να μπείτε πιο βαθιά μέσα στους αλγορίθμους, στις δομές δεδομένων, και να δείτε τι υπάρχει τριγύρω, είναι πραγματικά πανέμορφα τα πράγματα που κυκλοφορούν. Εγώ προσωπικά αυτά τα πράγματα δεν τα έχω διδαχτεί σε κάποιο πανεπιστήμιο, αυτά που έκανα στην επαγγελματική μου καριέρα αργότερα, αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Έτσι. Με το background που μου έδωσε το ΣΕΜΦΕ, δεν είχα κανένα πρόβλημα να πάρω το βιβλίο ή να δω το online course και να μπορέσω να το ακολουθήσω και να καταλάβω κάποια πράγματα.
Φυσικά πρέπει να σας πω ότι ακόμα διαβάζω πάρα πολύ, αγοράζω πάρα πολλά βιβλία και πιστεύω ότι ο καθένας ο οποίος θέλει να παραμείνει up to date με το τι γίνεται τριγύρω θα πρέπει να το κάνει αυτό. Και φυσικά όπως κάθε άνθρωπος που έχει περάσει από το Πολυτεχνείο έχει μια έμφαση να λέει αμπελοφιλοσοφίες και γι' αυτό θα σας πω μερικά πράγματα από τη ζωή έτσι πως θα έχω περάσει. Θα σας πω μόνο τα controversial, τα αμφιλεγόμενα, μιας και τα υπόλοιπα θα σας τα πούνε όλοι, αλλά αν δεν σας τα πω εγώ τα αμφιλεγόμενα, ποιος σας τα πει. Όλα αυτά που θα σας πω είναι γενικεύσεις, που το μην τα πάρετε τις μετρητής. Αν θέλετε, στείλτε μου κάποιο email να μου πείτε ειδικές περιπτώσεις και ίσως μπορώ να πω μια άποψη. Και ξεκινάμε από την εξής πρόταση. Ποιος είναι το αφεντικό σε σχεδόν οτιδήποτε θα κάνετε στη ζωή σας? Θα έχετε μία τάση να λέτε, να εδώ είναι τα κλειδιά της ζωής μου και να ψάχνετε να βρείτε κάποιον να του τα δώσετε. Είτε αυτός λέγεται ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο, στο πολυτεχνείο, αργότερα, αν κάνετε postdoc, ο καθηγητής σας που επιβλέπει τη δουλειά σας, ο manager στην εταιρεία, πιθανότητα ο πολιτικός της χώρας σας. Σε κάθε σημείο θα προσπαθείτε να βρείτε κάποιον να του πείτε εσύ έχεις την ευθύνη, εσύ διοικείς. Η αλήθεια είναι όμως ότι η κάθε εταιρεία, ο κάθε manager, δεν είναι το αφεντικό. Το αφεντικό είστε εσείς. Ο μάναζερ είναι πελάτης. Είναι ο πελάτης της εταιρείας που λέγεται Δημήτρης Κουζλουκάς ή οτιδήποτε. Και βασικά, εσείς προσωπικά είστε accountable για το τι κάνετε και τι δεν κάνετε στη ζωή σας. Οπότε, να το κρατάτε αυτό στο μυαλό σας, ότι ούτε στη γυναίκα σας θα μπορείτε να πείτε με συμβούλευσες λάθος, ούτε στον άνθρωπο που σας συμβουλεύει σχετικά με το διδακτορικό σας, ούτε στο manager, ούτε τίποτα. Τα κλειδιά τα έχετε εσείς και από εκεί πέρα τα εμπιστεύεστε σε διάφορους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής σας. Και φυσικά, κάπου εδώ έρχεται και η ιδέα της χώρας και της μετανάστευσης, γιατί εμπιστεύεστε τη χώρα σου να σε πάει κάπου. Αν δεν μπορεί να σε πάει εκεί, δεν μπορείς να την κατηγορήσεις. Και είναι προσωπική ευθύνη του καθενός να δει πού θέλει να πάει και αν είναι το καλύτερο όχημα η χώρα στην οποία βρίσκεται ο τόπος. Το χρόνο δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, αλλά τουλάχιστον τον τόπο μπορούμε. Και θέλω να πω εδώ ότι οι γονείς μου, για παράδειγμα, ξεκίνησαν από διαφορετικά χωριά οικοπόλης της Ελλάδας και πήγαν στην Αθήνα, γιατί εκεί είχε δουλειά. Και δεν νομίζω ότι το λέγαμε μετανάστευση τότε. Το λέγαμε απλά πήγαμε στην Αθήνα γιατί εκεί είχε δουλειά. Και τι ήταν η απόσταση, ήταν 4-8 ώρες τότε. Οπότε ήταν κάτι το οποίο μπορούσαν να το κάνουν. Και εμείς τώρα, ειδικά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι είναι τρελό να λέμε μετανάστευση το να είσαι, για παράδειγμα, στην Αγγλία. Είναι 4 ώρες. Από εκεί και πέρα, η γιαγιά στη μητέρα μου ή στον πατέρα μου, έτσι. Μπορεί να επιλέξει να τον επισκεφτεί ή να μην τον επισκεφτεί, να πει ότι είναι μακριά ή να πει ότι είναι κοντά, να πει εσύ πρέπει να πάρεις την άδεια ή εγώ θα πάρω την άδεια για να είσαι εδώ. Οπότε μπορείς να το κάνεις χειρότερο ή ευκολότερο το πόσο μετανάστης εντός εισαγωγικών είσαι. Αλλά μέσα στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για μετανάστευση. Είναι απλά αυτό που κάνουν οι γονείς μας, ερχόμαστε να το κάνουμε εμείς. Αν έχεις κάποιο άλλο σημείο δουλειά, εκεί θα πάμε να δουλέψουμε. Επίσης, πιστεύω ότι θα σας φέρει λίγο πίσω αν έχετε πολύ ισχυρή άποψη για τα πράγματα. Και προφανώς έχω περάσει πολλά χρόνια που είχα ισχυρές απόψεις. Το πόσο συχνά πρέπει να αλλάζεις άποψη, νομίζω ότι μας το λέει αυτή η συνάρτηση εδώ πέρα. Είναι βασικά Bayesian statistics και Bayesian mindset. Το αριστερό εδώ κομμάτι μας λέει το likelihood, δηλαδή είναι το τι βλέπω ως δεδομένα evidence από την πραγματικότητα. Το δεξί κομμάτι είναι οι προκαταλήψεις, τέλος πάντων, ιδέες που έχω. Με άλλα λόγια, αν θες να είσαι σχετικά optimum, θα πρέπει κάθε φορά που έχεις καινούργια evidence να δίνεις τον εαυτό σου το δικαίωμα να αλλάζει άποψη λίγο, ανάλογα με το πόσο strong evidence είναι, έτσι. Αλλά το να λες ότι αυτό είναι σωστό και θα παραμείνουμε αυτή την νοοτροπία για πάντα δεν βοηθάει. Και πάλι στην ίδια βάση, θα σας πω ότι πιθανότητα θα ξοδέψετε πάρα πολύ χρόνο να κάνετε έρευνα ή αν βρείτε το σωστό αντικείμενο για το μεταπτυχιακό σας, ποια είναι η σωστή δουλειά που σας ταιριάζει και όλα αυτά τα πράγματα. Θα ρωτήσετε διαφορετικούς ανθρώπους και θα νιώσετε πολύ ανασφάλεια, εύλογα θα νιώσετε ανασφάλεια. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν, δεν είστε εσείς. Είναι πολύ πιο εύκολο να πας πάλι πίσω σε αυτήν την εξίσωση και να πεις θέλω περισσότερα evidence. Το open source είναι φοβερό για να το χρησιμοποιήσεις είτε για να δεις πράγματα, για παράδειγμα πώς είναι να στείλω αυτό το server, είναι αυτή η καλύτερη γλώσσα ή η άλλη, ποια μου ταιριάζει καλύτερα. Δεν είναι ανάγκη να αποφασίσεις με research. Δοκίμασέ το, μπορείς να δοκιμάσεις. Αλλά επίσης και να πεις θέλω να πάω να κάνω biotechnology. Γιατί δεν προσπαθείς να κάνεις contribute σε ένα open source biotechnology package μετά από κάποια δουλειά. Να δεις, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει το αντικείμενο. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις ένα PhD, ούτε να εμπιστευτείς κάποιον.
Δοκίμασε κάθε μικρό contribution και θα δεις αν σ' αρέσει το αντικείμενο ή όχι. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι για τη συμβολή των ανθρώπων. Βλέπεις, πιστεύω ότι όλοι εσείς που βρίσκεστε σε αυτό το δωμάτιο αυτή τη στιγμή, μέσα σε 2-3 χρόνια αφού θα αποφυστήσετε, θα τα έχετε καταφέρει. Αυτή εδώ είναι η πυραμίδα του Maslow, by the way. Είναι ένα στάνταρ μοντέλο που λέει πώς ουσιαστικά δουλεύει η ζωή ενός ανθρώπου μέσα στην αντίληψή του. Τα πρώτα λοιπόν δύο βήματα που είναι το να μπορώ να έχω φαΐ και να νιώθω ασφαλής, νομίζω ότι θα τα αποκτήσετε, οποιοδήποτε σε αυτό το δωμάτιο το έχει, μετά την αποφυγή σε 2-3 χρόνια. Μετά από αυτό, έρχονται λίγο πιο abstract πράγματα και εκεί θα κλειστείτε σε ένα πιθανότητα σε ένα περίεργο loop. Είναι σε φάση είμαι εντάξει, είμαι καλά. Και πάντα θα υπάρχει στο μυαλό σας αυτή η ιδέα του μου αξίζει κάτι καλύτερο και θα έρθουν να σας πούνε άνθρωποι, θα θέλουν να σας κάνουν manipulate με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σου αξίζει κάτι καλύτερο. Και βασικά δεν θα έχετε αντισώματα γι' αυτό. Και πολλοί άνθρωποι περνάνε όλη τη ζωή εκεί πέρα. Την περνάνε να προσπαθούν να αγοράσουν ένα καινούριο αμάξι, ένα καινούριο σπίτι και μετά να έχουν ένα παιδί και μετά να χωρίζουν γιατί τους αξίζει κάτι καλύτερο. Πάει το αμάξι, πάει το σπίτι, ένα συνεχές κύκλος σαμποτάζ και ξαναρχίζω από την αρχή μέχρι τα βαθιά γεράματα θα έλεγα. Οπότε πιστεύω ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο έχουν μια διαφορετική ευκαιρία και αυτό γιατί έχετε πρόσβαση, έχετε ερεθίσματα, έχετε ακούσει πράγματα, έχετε ακούσει πώς δουλέψανε οι φυσικοί μεγάλοι, οι φυσικοί έτσι, οι Planck, Einstein και ούτω καθεξής. Έχετε δει επίσης τους καθηγητές του ΣΕΜΦΕ, που ίσως όχι όλοι, αλλά αρκετοί από αυτούς, έχετε δει πώς είναι παθιασμένοι με την επιστήμη τους, πώς έχουν στο μυαλό τους το γεγονός όταν άλλος πάει να δουλέψει το Σάββατο, δεν πάει να δουλέψει γιατί ή θα πάρει παραπάνω λεφτά ή γιατί αλλιώς θα τον απολύσουν. Έτσι, ένας φυσικός στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, το κάνει γιατί του αρέσει, γιατί πιστεύει σε αυτό το πράγμα που κάνει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι αυτή η εξίσωση που βλέπετε είναι η εξίσωση της συμβολής ενός ανθρώπου, είναι το ποιος είσαι, το τι skills έχεις, το τι ταλέντα έχεις σε μια δεδομένη στιγμή, το τι actions θα κάνεις εκεί που βρίσκεσαι, αν θα εμπλακείς σε ένα πρόβλημα ή όχι, σε συνδυασμό με τις δεδομένες συνθήκες που υπάρχουν τριγύρω και κατά τη διάρκεια της ζωής σας θέλετε να μεγιστοποιήσετε προσωπικά αυτό το πράγμα. Το δεύτερο πραγματάκι που είναι τα skills, βασικά επίσης καθορίζεται από τα actions που παίρνετε. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, το actions που κάνετε, το τι κάνεις στη ζωή σου, έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ίσως μεγαλύτερο από τα conditions εν τέλει, τις συνθήκες. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς έρχεται το ΣΕΜΦΕ και σας δίνει ένα σύνολο ικανοτήτων, ένα skill set, το οποίο θα σας είναι πάρα πολύ χρήσιμο όσο και να αναλάζω τα conditions. Σε πολλές διαφορετικές συνθήκες θα μπορείτε να πείτε, να φορέσετε το καπέλο του προγραμματιστή, του ανθρώπου ο οποίος μπορεί να βρει DNA sequences τα οποία θεραπεύει το καρκίνο. Θα μπορέσετε με τα βασικά skills τα οποία σας δίνει η σχολή αυτή να κάνετε contribution. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δει κανείς στην καριέρα του, πέρα από την επιβίωση, πώς βοηθάει την ανθρωπότητα να γίνει καλύτερη. Είμαστε όλοι μας κύτταρα στην ανθρωπότητα και φυσικά το ένστικτό μας λέει κράτα αυτό το κύτταρο ζωντανό και κάντε να αναπτυχθεί. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε και μια επίγνωση του ολόκληρου σώματος. Έτσι. Και φυσικά στη θεραπεία του καρκίνου δεν μπορεί να πει κανείς «Α, θα το πετύχω εγώ». Η πιθανότητα είναι να το πετύχεις είναι μηδέν, αλλά νομίζω ότι ως ανθρωπότητα αυτό που θέλουμε να κάνουμε maximize είναι ότι όλοι μαζί μάλλον θα το βρούμε. Αν έχουμε αρκετούς ανθρώπους να σκέφτονται και να κάνουν interact με ένα μέσο σαν το ίντερνετ και να αλλάζουν ιδέες, όλοι μαζί θα βρούμε τη λύση. Και το σώμα, η ανθρωπότητα ολόκληρη, πιστεύω ότι αυτό ζητάει. Και αν πας εσύ και πεις, ενώ έχεις ένα συγκεκριμένο skill set, το οποίο είναι πολύ εξειδικευμένο, πάρα πολύ δυνατό, πας και πεις, εγώ θα γίνω άλλος ένας trader κατά κάποιο τρόπο, γιατί και έχει πολλά λεφτά. Καλώς. Καλώς και κάντο. Και άγια. Αλλά αν η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ανθρώπους που να μπορούν να συμβάλλουν στη θεραπεία του καρκίνου και εσύ μπορείς να το κάνεις και εκεί χρειάζεται περισσότερο, σε όλη αυτή την εξίσωση είναι ένα optimal. Δηλαδή η ανθρωπότητα κάτι χάνει. Αυτός λοιπόν για μένα είναι ο τρόπος να μπορέσεις να βγεις από αυτό το κύκλο της κατανάλωσης και του self-sabotage και να πας να βοηθήσεις λιγάκι στα πράγματα τα οποία κάνουν contribute στο κοινό καλό. Ελπίζω να σας φάνηκε αυτή η παρουσίαση χρήσιμη και θα χαρώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ.